Μαζί μας τον κύριο Βίτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και υπεύθυνο επί το συντονιστικού για την διαχείριση του προσφυγικού, ο οποίος ήρθε πριν από λίγο για να επιθεωρήσει τις εργασίες για την αποθήκη αυτή που θα δημιουργηθεί εδώ στο χώρο του ΤΑΕΚ Βοντό, προκειμένου να έρχεται όλη η ανθρωπιστική βοήθεια και να κατανέμεται στη συνέχεια ισομερός από τις εταιρείες, από τους ιδιώτες και από όλους τους φορείς. Κύριε Βίτσα, τι είδατε? Πότε θα είναι έτοιμη η αποθήκη? Καταρχήν, τη μεγάλη δουλειά την έκανε η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Δεν πρόκειται μια απλή αποθήκη, αλλά μια διαδικασία logistics. Δηλαδή εδώ θα έρχονται από εταιρείες, από φορείς και από ιδιώτες, αλλά κύρια από εταιρείες και φορείς, πράγματα, τρόφιμα και άλλα είδη. Και από εδώ θα κατανέμονται με ένα σύστημα που έχουμε κάνει με τον κύριο Καπάνταη, ο οποίος θα σας εξηγήσει μετά αναλυτικά, δηλαδή τον αντιπεριφερειάρχη. Θα λέγαμε και την Παρασκευή της, τον κύριο Καπάντε, βεβαίως. Ναι, αλλά το οποίο θα εμπλακούν ειδικοί άνθρωποι και έτσι θα μπορούν να πηγαίνουν σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας, στην Αττική σε πρώτο επίπεδο, σε τι, ό,τι χρειάζονται. Δηλαδή τέτοιο ήδη κέντρο, από κύριε τώρα, Υπουργέ, ήδη το πρώτο μικρό φορτηγό έχει βάλει, έχει κολώσει που λένε. Ναι. Και υπάρχουν πίσω τώρα από το τεκβοντό και τα άλλα φορτηγά που θα αρχίσει να γίνεται αυτή η διαδικασία μόλις έρθουν σε κανένα. Επειδή είπατε αυτό, δηλαδή, θα είναι κατά κύριο λόγο για την Αττική. Θα δημιουργηθούν και άλλες τέτοιοι κεντρικοί χώροι ανά την Ελλάδα? Γιατί όπως ξέρουμε, τα κέντρα φιλοξενίας θα απλωθούν παντού. Ναι. Μόλις επιστρέψω και αφού έχω δει πώς έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά και είναι πια σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, θα μιλήσω με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζικώστα, για το πώς μπορούμε να στήσουμε άλλο ένα τέτοιο κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και οι ένοπλες δυνάμεις με τα δικά τους logistics, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να συντονίσουμε πέραν των Υπουργείων και τους άλλους θεσμούς, ώστε να είναι το βασικός δρόμος του συντονισμού της αυτής της δράσης από τη μεριά της κοινωνίας. Αυτό το κέντρο, συγγνώμη Μαρία, θα λειτουργεί σε 24 ώρες, βάση, κύριε Υπουργέ? Θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί, θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο, θα υπάρχει διαχείριση και μέρημνα 24 ώρες? Πώς θα λειτουργεί? Πει, να μην παίρνω την από το στόμα τον κύριο Καπάνταη. Θα λειτουργεί πάντως 24 ώρες βάση και θα είναι ειδικοί άνθρωποι εδώ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνουμε, κύριε Βίτσα, ότι η καρδιά όλου του συντονισμού σε ό,τι αφορά την καταγραφή και τον έγκαιρο εφοδιασμό των σημείων όπου παραμένουν πρόσφυγες θα γίνεται από εκεί που βρισκόμαστε, από εκεί που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, έτσι? Εδώ διαχειρίζονται τρόφιμα και άλλα είδη. Η καρδιά του συντονισμού, γιατί στο συντονισμό μπαίνουν και υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες καθαριότητας, υπηρεσίες διαμόρφωσης των κέντρων φιλοξενίων κτλ., είναι η επιτελική ομάδα, το ΕΚΕΣΜΑ που λένε, το διευρυμένο ΕΚΕΣΜΑ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας δώσετε μια συνολική εικόνα σε αριθμούς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς έχουμε οργανωθεί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα συνολικά είναι περίπου 33.000 μετανάστες και πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο πρόσφυγες. Υπάρχουν τα 5 hot spots στα νησιά, υπάρχει το Σχιστό, τα Διαβατά, η Νέα Καβάλα και το Χέρσο, φιλοξενούνται σε 3 σημεία στο ελληνικό και βεβαίως θέλουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Λεώνας, μιλάω για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέλουμε να αποσυμπιέσουμε πλήρως το λιμάνι του Πειραιάς, το οποίο βρίσκονται περίπου 2.000 με 2.500 άτομα και φιλοξενούνται με αξιοπρεπείς γενικά συνθήκες. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσει πολύ γρήγορα και η ύπατη αρμοστία και εμείς στη διαμόρφωση μέσα στην επόμενη εβδομάδα 16.000 νέων θέσεων φιλοξενίας. Η ειδωμένη θα τελειώσει, κύριε Υπουργέ, και πώς και με ποιο τρόπο και πότε? Περιμένουμε καταρχήν τις αποφάσεις σήμερα το βράδυ. Δεύτερο, γιατί αυτό έχει μεγάλη τη συνόδου. Γιατί αυτό έχει σχέση με το πόσοι βγαίνουν από τη χώρα και πώς βγαίνουν από τη χώρα. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυμπιεστεί η δομένη. Γι' αυτό άλλωστε και τα 2 πρώτα που φτιάξαμε είναι στη Νέα Καβάλα και στο Χέρσο, και πρέπει να πω ότι
θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κατοίκους και τον Δήμαρχο Παιωνίας και βεβαίως και του Κιλκής για την προσπάθεια που έχει καταβάλει και την συμπαράσταση που δείχνει σε αυτή την κατάσταση. Επειδή, κύριε Βίτσα, αυτή τη στιγμή, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και την εικόνα που έχουμε ως τώρα, στην απόψινή σύνοδο κορυφής υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, χωρίς βεβαίως να θέλουμε να προκαταλαμβάνουμε τις καταστάσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπει και η βούλα στο ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Από την πλευρά λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης, ό,τι αφορά την ιδωμένη που η κατάσταση είναι ασφυκτική και προφανώς δεν πάει άλλο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας? Λοιπόν, καταρχήν, ας μην προκαταβάλουμε, όπως και εσείς είπατε, τίποτα. Από τη μια μεριά όμως θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε συνεννοηθεί με το Υπουργείο Υγείας για μια ηχηρή και ισχυρή παρέμβαση στον χώρο της ιδωμένης και βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι απόφαση, θα πρέπει να αποσυμπιωστεί η ιδωμένη. Γιατί ακόμα και 300 και 400 και 500 άνθρωποι να περνάνε, τη στιγμή που είναι 10.000 άνθρωποι, πρέπει κάποιοι να πάνε σε κάποια κέντρα φιλοξενίας πιο πίσω. Και να υπάρχει μια φυσιολογική ροή, αν είναι ανοιχτά, με τον τρόπο, με βάση το πώς μπήκανε στην Ελλάδα, πώς είναι οι πρόσφυγες και με μία έννοια, με έναν αύξοντα αριθμό, ας το πω έτσι. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να λάβετε κάποια μέρημνα, που το ξέρετε πολύ καλά το θέμα, για να μην μαθαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται στα νησιά μας ότι πρέπει να πάνε στην Ιδωμένη ή στην Πλατεία Βικτώρια, να τελειώσουν να αυτά τα κλισέ που είχαμε μέχρι τώρα. Και η έκδοση εισιτηρίων που τους παίρνουν και τα λεφτά τους ανθρώπους. Κύριε οικονόμου. Παρακαλώ. Ναι, κατανοώ, κύριε, ότι πολλούς πρόσφυγες τους παρακινεί η ελπίδα. Έτσι είναι, σωστό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ότι πρέπει να διατηρήσεις αυτή τη φιλοξενία, που να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις στην ενδοχώρα και στα νησιά. Και από την άλλη μεριά ο άλλος φεύγει και πηγαίνει στην Ιδωμένη, δεν σε ρωτάει αν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτό είναι το ένα. Σήμερα και πρώτων αποφάσεων, ό,τι και να το να απαντήσεις, είναι λουζ-λουζ που λένε. Έτσι είναι. Τώρα, κύριε Υπουργέ, η αντίληψη της κυβέρνησης για αυτά τα νέα κέντρα που θα δημιουργηθούν ή και τα υπάρχοντα που θα αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, είναι σε μια μονιμότερη βάση? Δηλαδή, θα φτιαχτούν δομές? Όχι, είναι μόνο προσωρινή φιλοξενία. Ναι, είναι όχι, άλλο θέλω να πω. Φιλοξενία. Επειδή είναι δεδομένο πια ότι θα μείνουμε αρκετό χρονικό διάστημα με τους ανθρώπους αυτούς εδώ, έτσι λένε τουλάχιστον όλα τα στοιχεία. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν σχολικές μονάδες, εκκλησιαστικοί χώροι λατρείας, να το πω αλλιώς, όπως έχουν δημιουργηθεί και στην Τουρκία. Η Τουρκία έτσι έχει οργανώσει τα δικά της κέντρα. Θα το κάνουμε και εμείς εδώ. Θέλω να σας πω ότι σας λέω ένα παράδειγμα. Στο Σχιστό, το οποίο είναι ένα πρότυπο κέντρο φιλοξενίας, υπάρχει και χώρος λατρείας, υπάρχουν και εστιατόρια ειδικά, και όταν λέω ειδικά, όχι μόνο γενικά εστιατόρια, και ειδικά εστιατόρια, και πάει λέγοντας. Να περιμένουμε τις αποφάσεις σήμερα και με βάση αυτό θα αναπτύξουμε το σχέδιο. Πάντως θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει και ούτε θα το επιτρέψουμε να γίνει η Ελλάδα αποθήκη τυχών. Εντάξει, το κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά τα δεδομένα λένε άλλα, κύριε Υπουργέ. Τώρα, άμα φτάσουν εδώ 100-150.000 άνθρωποι και μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι διαφορετικά, σε άλλη βάση. Αυτό λέω. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε οποιαδήποτε δυσκολία και, αν θέλετε, να αναπτύξουμε ακόμα παραπέρα και νομοθετικά αλλά και πρακτικά και το χαρακτήρα της πολιτικής προστασίας, που θα το χρησιμοποιήσουμε και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση η οποία θα μας βγει στο μέλλον και που δεν θα αφορά το προσφυγικό. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, παρακαλώ, να μην λέμε αριθμούς αυθαίρετους. Εμείς δίνουμε. Δεν το κάθε λέμε εμείς, κύριε Βίτσο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε λόγο ξέρω, ίδιος για 100.000 ανθρώπους. Σωστά. Μέχρι τέλος του λοιπόν, μηνός. Λέω ότι εμείς δίνουμε καθημερινά πόσοι είναι οι πρόσφυγες και με ποιο τρόπο φιλοξενούνται σε αυτή την φάση. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και έτσι οικοδομούμε και τους χώρους φιλοξενίας. Και εγώ είπα και εχθές ότι θα υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη βδομάδα, αλλά ευτυχώς οι ροές ως τώρα είναι πολύ μικρές. Και συγχρόνως δυσκολία θα είναι ώστε δεν έχουμε αναπτύξει πλήρως το συνολικό μας σχέδιο. Πέρα από το συντονιστικό ρόλο που έχετε τώρα, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική θέση αυτή, είσαστε και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Έχουμε από χθες τη λειτουργία του ΝΑΤΟ πλέον. Αυτό μπορείτε να μας ενημερώσετε, πώς λειτουργούν
τα πλοία του ΝΑΤΟ αυτή και την ώρα. Δηλαδή και πέρα. Στα δύο χωρικά ύδατα. Είχαμε από χθες μια έκθεση της Τουρκίας που αποκάλυψε η Καθημερινή, πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας ζητήματα. Πώς αντιδράει η ελληνική πλευρά? Καταρχήν μην συγχαίουμε τη λειτουργία του ΝΑΤΟ με τα εθνικά μας ζητήματα. Όχι, τα έβαλα και τα δύο για να απαντήσω. Είναι καθαρές. Οι θέσεις Ελλάδας είναι καθαρές. Για μας δεν υπάρχουν ούτε γκρίζες ζώνες. Η κυριαρχία επί των νησιών και των βραχονησίδων μας είναι δεδομένη. Και άρα δεν θεωρούμε τίποτα αμφισβητήσιμο και οι ένοπλες δυνάμεις θα λειτουργήσουν σε επίπεδο ασφάλειας και αποτροπής όπως λειτουργούσαν πάντοτε. Μάλιστα. Και με πολύ μεγάλο ικανότητα. Δεύτερο, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή περιπολεί, καταγράφει, επιθεωρεί και ενημερώνει και τις τουρκικές και τις ελληνικές αρχές. Δεν θα δρά δηλαδή το ίδιο για όλα τα ζητήματα. Θα ενημερώνει τις δύο πλευρές για όλα να βρουν τα ζητήματα. Αυτές. Δεν θα δρά το ίδιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Το ίδιο με βάση την πολιτική συμφωνία δεν μπορεί να δρά παρά μόνο σε αυτό το επίπεδο που σας είπα. Αυτό όμως θα πρέπει γρήγορα να συνδεθεί και με τη λειτουργία της Frontex. Αυτό θα βοηθήσει, κύριε Υπουργέ. Άλλωστε, αυτό υπενόησε και ο κύριος Σόλτεμπεργκ. Λέω, πώς θα λειτουργήσει αυτό πρακτικά? Μην πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, γιατί η Τουρκία, στο βαθμό που θέλει να συνδεθεί με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντίστοιχα να, πώς να το πω, συμμορφωθεί και με τις αποφάσεις τις οποίες έχει η ίδια προσυπογράψει. Γι' αυτό λέω ότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας περιμένουμε να έρθετε από κοντά να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Υπουργέ. Σας κρατάμε τώρα μια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και παρακαλώ το εξής και εσάς και όλα τα άλλα τα κανάλια, επειδή θα γίνονται κάποιες δημόσιες προσκλήσεις από αυτό το κέντρο για ειδικά προϊόντα, ας πούμε βρεφικό γάλα ή οτιδήποτε άλλο, να τα αναφέρετε ώστε να γίνετε στοχευμένα. Σωστά. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα της διαλογής που είναι μεγάλο σκόπος. Ευχαριστούμε τον κύριο Βίτσα και την Άννα Βλάχο Παναγιώτη βεβαίως για το ρεπορτάζ.